Θα ξεκινήσω με μια γενική τοποθέτηση ως προς την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την οποία αντιλαμβάνομαι ως ένα πρόταγμα και ως μια ιστορική εμπειρία που εκφράζει την πολιτική και την ηθική δέσμευση για έναν ριζικό μετασχηματισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του πάσχοντος ατόμου εντός του κοινωνικού ιστού, όπως και στη δραστική μεταβολή της ψυχιατρικής κουλτούρας και των πρακτικών που τη συνοδεύουν. Τα συστατικά μέρη για την πραγμάτωση αυτής της δέσμευσης είναι πρώτον οι δομές, που θα πρέπει να καλύπτουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σταθερές και κινητές, ανατομία ευθύνης, παρέχοντας την έγκαιρη παρέμβαση, τη συνοδεία σε κρίση, την περίθαλψη και την υλική και συναισθηματική στήριξη της επανένταξης των χρονίων πασχόντων στη κατοικία και στην εργασία. Δεύτερο συστατικό αφορά στη θεραπευτική κουλτούρα και τις πρακτικές που τη συνοδεύουν, οι οποίες θα πρέπει να επιδιώκουν την απελευθέρωση από τα νοσολογικά μοντέλα ερμηνείας της ψυχικής ασθένειας ως μιας φυσικής διακριτής οντότητας με οργανική προέλευση, προς την κατανόηση ως μιας μορφής κοινωνικής και ψυχικής οδύνης συνδεόμενης με την προσωπική και την συλλογική ιστορία του ατόμου που πάσχει. Τρίτο συστατικό είναι η πολιτική βούληση που δεσμεύεται στις αξίες της ανθρωπινότητας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης και που ταυτόχρονα εμβαθύνει στις πραγματικές αιτίες της οδύνης, οι οποίες εντοπίζονται στο σκληρό ανταγωνισμό και τις εκμεταλλευτικές σχέσεις που παράγει και αναπαράγει το καπιταλιστικό σύστημα. Θα ήθελα εδώ να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ως προς το Εθνικό Σχέδιο Ψυχικής Υγείας 2021-2030, σημειώνοντας το εξής, ότι σε επίπεδο θεσμικού λόγου, επίσημου θεσμικού λόγου, το κείμενο αυτό τηρεί τις προδιαγραφές ως προς το πνεύμα της φροντίδας του πάσχοντος ατόμου στον τόπο της κατοικίας και τη δημιουργία νέων ανοιχτών δομών ψυχικής υγείας. Ωστόσο, αυτό το κυβερνητικό επίσημο θεσμικό κείμενο, το οποίο προκλητικά εγκαινιάστηκε τις παραμονές των εθνικών εκλογών, βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με τη ζωφερή πραγματικότητα ενός συστήματος ψυχικής υγείας, το οποίο έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει από την καταστροφική αδιαφορία της ηγεσίας. Αυτό αποδεικνύεται από τα ακόλουθα. Πρώτον, από την αύξηση της διάχυτης βίας, όπως αυτή καταγράφεται στα δραματικά υψηλά ποσοστά της σχολικής βίας, της ενδοκογενειακής βίας, της κακοποίησης των παιδιών, των γυναικοκτονιών, των βίων επιθέσεων από συμμορίες σε γειτονιές και καθημερινούς αστικούς δρόμους, την αύξηση των συμπεριφορών εθισμού και της βίας στο διαδίκτυο. Όλες αυτές οι μορφές κοινωνικής οδύνης καταδεικνύουν την απόλυτη έλλειψη πολιτικών πρόληψης και φροντίδας προς τα παιδιά και τους εφήβους, που για κοινωνικούς και ιδιοσυγκρισιακούς λόγους βρίσκονται σε υψηλή διακινδύνευση. Δεύτερον, από την αύξηση των κλινών σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, που καταγράφονται περίπου στις 5.500, και το άβατο σε αυτές δημιουργεί πολύ σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των νοσηλευομένων. Τρίτον, από τις καταγγελίες για τις δραματικές συνθήκες νοσηλείας και εργασίας στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας, και αναφέρω ενδεικτικά την πρόσφατη καταγγελία από τις ειδικευόμενες και τους ειδικευόμενους γιατρούς του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στις 26/3/2023, οι οποίοι κατήγγειλαν τις επαρχαιωμένες δομές του νοσοκομείου, την τεράστια υποστελέχωση και την επισφάλεια των συνθήκων εργασίας. Τέταρτον, από την αύξηση των κατασταλτικών ψυχιατρικών πρακτικών, εξαναγκαστική ψυχιατρική εγκλεισμή, μηχανικές και χημικές καθυλώσεις. Πέμπτον, από την απόλυτη εγκατάλειψη ολόκληρων ομών που δεν διαθέτουν καμία σταθερή δομή ψυχικής υγείας, όπως τα Γρεβενά, η Φλόρνα, η Καστοριά, η Θεσπρωτεία, αλλά και οι απομακρυσμένες ακριτικές νησιωτικές περιοχές. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίσημα εθνικά σχέδια για την τηλεψυχιατρική και τις τηλεφωνικές γραμμές είναι δυνατικά επιβλαβή για δύο λόγους. Πρώτον, διότι διαβρώνουν το νόημα της θεραπευτικής σχέσης, και δεύτερον, διότι μπορεί να συσκοτήσουν την κατεύθυνση της χρηματοδότησης, επενδύοντας σε τεχνολογίες με αμφίβολο θεραπευτικό αντίκτυπο στον ασθενή, αλλά να επιφέρουν ένα μεγάλο κέρδος στους εργολάβους των ψη-τηλετεχνολογιών. Πέμπτον, από την απόλυτη εγκατάλειψη των κοινωνικών ομάδων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όπως οι ψυχογεριατρικοί ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις, οι ενήλικες και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.
Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο για την Ψυχική Υγεία 2021-2030 ασπάζεται και αναθέτει κυρίως το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας στις ΣΑΜΚΕ, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι γνωρίζουμε την δυναμική που έχουν αναπτύξει, κυρίως με ένα επιχειρηματικό προσανατολισμό. Αυτό έχει ως συνέπεια τόσο την ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας, όσο και την ιδιωτικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των επαγγελματιών που αυτές απασχολούν. Η μετάπτωση της θεραπευτικής διαδρομής και της θεραπευτικής σχέσης σε ένα τεχνικό παραδοτέο με οικονομικό αντικείμενο θέτει μία σειρά από δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα. Αυτή η χάραξη πολιτικής, η οποία προσαρτάται των κοινωνικών κονδυλίων, είναι μακροχρονίως επιζήμια, διότι προκαλεί εργασιακή επισφάλεια, θεραπευτική ασυνέχεια και διόνυση ενός κατακαιρματισμένου, αποσπασματικού και ασυντόνιστου του συστήματος ψυχικής υγείας. Η καταστατική ψυχιατρική αποτελεί σήμερα στην Ελλάδα την κυρίαρχη και σχεδόν αποκλειστική πρακτική, όπως τεκμηριώνεται από τα υψηλά ποσοστά των ακούσιων ψυχιατρικών νοσηλιών, των μηχανικών καθυλώσεων, των ορών σε απομόνωση και της αναγκαστικής χημικής καθήλωσης. Παρά τις επιδημιολογικές διαφοροποιήσεις ως προς τη συχνότητα των ακούσιων ψυχιατρικών νοσηλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κυμαίνονται από 3 έως 30%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 60%. Και το ίδιο υψηλό ποσοστό εμφανίζεται καταγράφουμε στις επανεισαγωγές, κάτι που επιβεβαιώνει το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας και της χρονοποίησης των ασθενών. Τα ποσοστά αυτά δεν σχετίζονται μόνο με το είδος της διάγνωσης, ψύχος και διπολική διαταραχή ή τα κοινωνικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του ασθενή, αλλά κυρίως σχετίζεται με τη διάρθρωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίες υστερούν στην κοινωνική φροντίδα, υστερούν στην έκαιρη παρέμβαση, υστερούν στη μετανοσοκομιακή περίθαλψη. Οι ακούσιες νοσηλίες είναι πιο συχνές στα κεντρικά μητροπολιτικά ψυχιατρικά νοσοκομεία σε σύγκριση με την περιφέρεια και τα ψυχιατρικά τμήματα στα γενικά νοσοκομεία και η μέση διάρκεια νοσηλείας κυμαίνεται από 23 ημέρες στο Δαφνί στις 18 μέρες του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία αυτά έχουν βασιστεί σε μια πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη, καθώς δεν υπάρχει ένα εθνικό σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης, το οποίο να συγκεντρώνει αξιόπιστα στοιχεία ως προς τον τύπο των εισαγωγών, τις μηχανικές καθυλώσεις και τις ώρες της απομόνωσης. Αυτά συμβαίνουν κατά παραβίαση του άρθρου 17 για τις συνθήκες της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης, το οποίο προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση και σε όλη τη διάρκεια της ψυχιατρικής περίθαλψης πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός προς την προσωπικότητα του ασθενή και να λαμβάνονται υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η Υπουργική Απόφαση του 2020 θεσμοθετεί την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα έχει αποτύχει όχι μόνο ως προς μια ελάχιστη επιτελική επίδοση, αλλά σημειώνει μια βαριά οπισθοδρόμηση. Ενώ υπό την πίεση των ευρωπαϊκών καταδίκων αποστηθίζει τις κατευθυντήριες αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψυχικής υγείας στην κοινότητα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδεόμενο με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην πραγματικότητα οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές παράγουν και αναπαράγουν ένα σύστημα πατριαρχικής ψυχιατρικής επιβολής και καταστολής. Μπορούμε να οραματιζόμαστε αλήθεια μια ουσιαστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι ότι αυτό μπορεί να πραγματοθεί μέσα από διαδικασίες πολιτικές ηθικά δεσμευμένες στις αξίες του ανθρώπου, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του και ταυτόχρονα αποδεσμευμένες από την κατεστημένη βιολογική ψυχιατρική που αντικειμενοποιεί και καθυποτάσσει το πάσχοντα στα κυρίαρχα διαγνωστικά νοσολογικά μοντέλα. Η αποτείναξη της βαριάς και σκοτεινής κληρονομιάς, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την κρεπελιανή οργανική ψυχιατρική και ενισχύθηκε από τις καπιταλιστικές σχέσεις εκμετάλλευση του ανθρώπου, συνιστά το βασικό προαπαιτούμενο για τη θεραπεία της κοινωνικής και της ψυχικής οδύνης. Θα ήθελα εδώ να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση, επισημένοντας τη συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνηγορία και την υπεράσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψυχικής υγείας, ανθρωποκεντρικό, με δημόσιο χαρακτήρα και σοβαρή επαρκή στελέχωση. Ευχαριστώ πολύ.